Κυρίες και κύριοι, χαίρετε! Είμαι η Σωσό Χοντρογιάννη και παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Attica TV με ειδήσεις από την Ελλάδα και την τοπική επικαιρότητα. Και ξεκινάμε την εκπομπή μας τώρα με θέματα γενικού ενδιαφέροντος, τα οποία κυριάρχησαν στην επικαιρότητα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Μόνιμη θέση ανάμεσα στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς στον πλανήτη κερδίζει η Ελλάδα, καθώς οι φετινές επιδόσεις, παρά τις συνθήκες κρίσης που επικρατούν στη χώρα, υπόσχονται νέο ρεκόρ αφίξεων για τον ελληνικό τουρισμό. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, οι αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια της χώρας τον μήνα Ιούλιο κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 4,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Εντυπωσιακά πάντως είναι και τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το 7ο του 2015 έφτασε τα 26,5 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 12,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, όπου είχαν διακινηθεί 23,5 εκατομμύρια επιβάτες. Εντυπωσιακή αύξηση 28% τον μήνα Ιούλιο παρουσίασε η Αθήνα, η οποία συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία, υποστηρίζοντας το σύνολο της χώρας. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δίνει μάχη προκειμένου να ανοίξουν ομαλά οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να βρίσκονται όλοι οι καθηγητές στις θέσεις τους. Την ίδια στιγμή αναζητούνται κονδύλια για επιπλέον προσλήψεις αναπληρωτών, καθώς υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν επιπλέον 5.000 αναπληρωτές ώστε να καλυφθεί και το τελευταίο κενό, ενώ εντείνονται οι πιέσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να εξασφαλιστούν 2.000 με 2.500 μόνιμοι διορισμοί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου ενημερώνουν σε καθημερινή βάση για τις ανάγκες που υπάρχουν στα σχολεία σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να γίνει αρχικά ο καταμερισμός των 12.000 αναπληρωτών που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι στιγμής από ευρωπαϊκά κονδύλια, αναπεριφέρεια, σχολική μονάδα και ειδικότητα. Προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, οι βάσεις θα σημειώσουν πτώση σε σχέση με πέρσι σε όλες τις δημοφιλείς σχολές, ενώ ακόμη μεγαλύτερη θα είναι η πτώση σε κάποιες σχολές της περιφέρειας. Αντίθετα, αναμένεται σχετικά μικρή άνοδος στις σχολές που κινούνται ανάμεσα στα 11.000 και τα 13.000 μόρια. Οι παράγοντες που θα διαμορφώσουν το τελικό σκορ είναι η δυσκολία των θεμάτων, αλλά και η νέα ρύθμιση και τις μετεγγραφές. Όσα στάθμη τους παράγοντες χαρακτηρίζεται ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο οποίος συνέπεσε χρονικά με την περίοδο της συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους, επηρεάζοντας σε κάποιο βαθμό τις επιλογές τους. Τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα καλούνται να εξυπηρετήσουν όλο και περισσότερους ασθενείς με όλο και λιγότερους νοσηλευτές. Η Ελλάδα έχει αναλογικά το λιγότερο νοσηλευτικό προσωπικό στην Ευρώπη, το οποίο σε μια πενταετία είδε να εξανεμίζεται το 1/5 του εισοδήματός του. Τα παραπάνω προκύπτουν από πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Οι ειδικοί του οργανισμού συνέκριναν διαχρονικά τις απολαβές του νοσηλευτικού προσωπικού 7 ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι Έλληνες νοσηλευτές αμείβονταν το 2013 με 22.932 ευρώ, ενώ το 2009 είχαν ετήσιο εισόδημα 28.847 ευρώ. Η μείωση είναι 20%, ενώ το ίδιο διάστημα υπήρξε μικρή αύξηση ή σταθεροποίηση των αποδοχών στις υπόλοιπες χώρες. Ένα βήμα πριν από την τελική έγκριση βρίσκεται η πολυαναμενόμενη προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη 916 θέσεων διαφόρων ειδικοτήτων τακτικού παραϊατρικού προσωπικού με σειρά προτεραιότητα σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας και άλλους φορείς εποπτείας του. Το σχέδιο της προκήρυξης απεστάλλει στο ΑΣΕΠ την περασμένη εβδομάδα για να ακολουθήσει η επεξεργασία του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσής της. Μετά την κατάργηση του ειδικού φόρου στα εισιτήρια του σινεμά που αποτελούσε μεγάλο πλήγμα για την ελληνική παραγωγή, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε αύξηση της επιχορήγησης προς το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και ότι η διάταξη θα γίνει αντικείμενο επαναδιαμόρφωσης σε συνεννόηση με τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρει ότι για το θέμα είναι ενήμερος και σύμφωνος για τους σχετικούς χειρισμούς και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Και να περάσουμε τώρα σε θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα. Περισσότερα από 1.000 παιδιά έχουν πεθάνει ή τραυματιστεί κατά την πολύμηνη και αιματηρή σύγκρουση στην Ιεμένη, ενώ ο αριθμός παιδιών που στρατολογούνται ή χρησιμοποιούνται ως μαχητές έχει αυξηθεί αλματοδός, ανέφερε χαρακτηριστικά η UNICEF. Περίπου 400 παιδιά έχουν σκοτωθεί και πάνω από 600 έχουν τραυματιστεί, 8 κατά μέσον όρο την ημέρα, από την κλιμάκωση των σειράξεων στο τέλος του Μαρτίου. Ο πόλεμος έχει κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 4.300 άτομα, πολλά από αυτά άμαχοι, ενώ έχουν εξαπλωθεί οι αρρώστιες και η πείνα στη χώρα.
Πάνω από 1,3 εκατομμύρια άτομα έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από τον Μάρτιο, ενώ σχεδόν 10 εκατομμύρια παιδιά χρειάζονται άμεσα ανθρωπιστική βοήθεια, ανέφερε ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών σε έκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ πολλοί καταναλωτές απολαμβάνουν ενισχυμένα δικαιώματα για πιο ασφαλείς αγορές στο διαδίκτυο, η επιτυχία κυλιδώνεται, καθώς ορισμένοι πέφτουν θύματα πλαστότητας και κρυφού κόστους. Αξίζει να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο σύμφωνα με τα νέα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. The Consumer Rights Directive is a milestone of the relaunch of the single market. I don't really see this Consumer Rights Directive as a milestone. Vorsitzender, zur Frage, ob es ein Meilenstein ist oder nicht, das ist eine sehr ausgiebig zu diskutierende Frage. Ce texte est important. C'est pas une révolution. On ne pourra pas dire que tout allait mal avant et que tout est parfait maintenant. Wir wollen den Binnenmarkt voranbringen, im Interesse der Verbraucher und der Unternehmen. Un mercado interior caracterizado por un elevado nivel de protección al consumidor es clave para el crecimiento y el empleo sostenible. Depuis plusieurs années, le commerce électronique est en plein boom en Europe. Il affiche un taux de croissance de plus de 19% pour l'année 2012. Peter Grebdong tire pleinement profit de cet essor. Il gère une entreprise de vente en ligne active en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. La société a démarré ses activités en 2007 avec 3 personnes. Aujourd'hui, elle compte une centaine d'employés. Ici, c'est la préparation des ventes, où avant de mettre les choses en vente pour nos consommateurs, on décrit les différentes pièces. Le secteur du commerce électronique européen pèse 311 milliards d'euros et occupe plus de 4000 entreprises. Chaque année, la société gérée par Peter expédie plus d'un million de colis. Mais il ne faut pas croire que la vente 2.0 est un jeu d'enfant. Nous, on est un pure player, comme on dit. Donc, on est actif que sur l'Internet, ce qui veut dire que nos clients ne savent pas voir ou toucher les produits avant qu'ils n'achètent. Et pour surmonter cette barrière, l'entreprise délivre le plus d'informations possible à ses clients. Donc ici, on arrive dans le département photographie. Donc là, on fait des shootings des différents vêtements, objets qu'on offre à nos consommateurs. On fait un shoot de plus ou moins 1000 à 2000 photos par jour pour toutes les ventes ensemble. Et c'est très important pour montrer à nos clients ce qu'ils vont acheter. Mais ce n'est pas tout. Pour rassurer le consommateur, l'entreprise affiche clairement ses conditions générales de vente et respecte les règles européennes relatives aux droits des consommateurs, des règles votées au Parlement européen en 2011. Ces règles fixent entre autres le droit de rétractation à 14 jours, définissent les délais de remboursement ou encore les informations que les vendeurs doivent délivrer. Dès juin 2014, tous les pays de l'Union devront les appliquer. On a aussi un lien facile vers nos conditions générales. Donc, où on explique très clairement comment les gens peuvent renvoyer leurs objets si la taille n'est pas bonne ou s'ils n'aiment pas ou si ce n'est pas ce qu'ils avaient attendu. Là, il y a un processus qui est expliqué très très clairement pour que les gens savent exactement comment ils peuvent faire. Mais tous les sites de e-commerce ne sont pas aussi scrupuleux. Sophie en a fait la douloureuse expérience. Férue de mobilier contemporain, elle a décidé d'acheter la chaise de ses rêves sur un site internet britannique. C'est un site qui est très propre, très bien fait, avec des meubles qui sont présentés de manière très, très claire et très séduisante. Mais une fois la commande passée, c'est la douche froide. J'en ai parlé un peu autour de moi et j'ai une amie qui m'a mise en garde sur ce site, qui m'a dit que ce n'était pas des vraies chaises Stark, mais des reproductions. J'avais pas du tout envie d'acheter une reproduction, mais plutôt un objet d'art unique. Sophie invoque son droit de rétractation et demande à être remboursée. L'entreprise acceptera, mais uniquement à hauteur de 80% de la valeur du bien, ce qui est illégal. Pour faire valoir ses droits, Sophie entamera une médiation avec l'aide d'un des 30 centres européens des consommateurs. Nous avons rencontré un juriste du centre belge. Il nous commente les conditions générales de vente du site de meubles incriminé par Sophie. On constate qu'il y a quand même plusieurs irrégularités au niveau du droit de rétractation. Puisqu'ici, on prévoit tout simplement un délai de 7 jours, alors qu'il est en réalité de 14 jours. Il y a aussi un élément assez troublant au niveau du délai de remboursement en cas d'exercice du droit de rétractation,
qui est ici de 30 jours, alors qu'il est en réalité de 14 jours. Ces deux dernières années, les centres européens des consommateurs ont traité plus de 31 000 plaintes, dont la moitié concernait du e-commerce. Les nouvelles règles européennes facilitent déjà le traitement des plaintes. Elles instaurent des droits identiques pour les citoyens, quel que soit le pays de l'Union où ils passent commande. Η κράτηση στο ίντερνετ είναι συνήθως φθηνότερη από την κράτηση μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα. Τι συμβαίνει όμως με τα χρήματά μας σε περίπτωση ακυρώσεων? Το EuroParl TV είναι σε έρευνα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Voyager coûte de moins en moins cher. Depuis l'avènement d'Internet et la réservation en ligne, les consommateurs ne bénéficient plus des mêmes garanties et protections que pour les voyages organisés via un agent de voyage classique. Les eurodéputés ont clarifié les règles d'un marché fortement concurrentiel en quête. Un samedi matin, à l'aéroport de Bruxelles, Géraldine et Bujard partent pour un mini-trip romantique. La porte B14, embarquement à 15h, et vous avez deux places ensemble. Okay. Alors donc on part en Tunisie, à l'Azroubal au port El Kentaoui. On a réservé donc dans une agence de voyage un petit forfait, donc un mini-trip. On revient mardi matin, donc on loge trois nuits sur place. Et si maintenant leur vol était fortement retardé ou annulé, que feraient-ils? Devraient-ils annuler leurs vacances ou perdre le coût du voyage? Si l'avion a un peu de retard, voilà, l'avion a du retard, on sait rien y faire, on attend. Si maintenant l'avion est annulé, à ce moment-là, on appelle l'agence qui fera le nécessaire pour rebooker un vol et reporter les nuits d'hôtel ou les rembourser si maintenant, si c'est perdu. Pas de problème, l'avion est à l'heure. Destination, le soleil. Cette sécurité, c'est pour les voyages à forfait réservés via un tour opérateur ou un agent de voyage. Par contre, pour les voyageurs qui réservent eux-mêmes en ligne, la loi européenne des années 90 ne les protège pas. Des nouvelles règles plus favorables aux consommateurs utilisant le net ont été approuvées par les eurodéputés. Cette législation met surtout en avant l'obligation d'informer de manière claire et transparente le consommateur. Que le consommateur sache avant de réserver ce qu'il réserve, auprès de qui il réserve et en cas de problème, qui va être tenu responsable et qui il doit contacter. Encore aujourd'hui, certains acteurs profitent des failles de la loi. Isabelle Schuffard en a fait la mère expérience. Elle voulait partir en avion à Venise au départ de la Belgique avec une compagnie low cost. J'ai ouvert leur site et j'ai vu qu'on pouvait réserver et le vol, prendre une assurance. J'ai pris l'assurance la plus élevée. Les transferts de l'aéroport à la gare Santa Lucia dans ce cas-ci, puisque mon hôtel était basé près de la gare Santa Lucia, et aussi le parking de ma voiture pendant les 5 jours du séjour. Tout ça a été réservé sur leur site, a été payé en une seule fois, a été débité de ma carte de crédit le jour même. Mais la compagnie annule le vol quelques jours après. Les nouveaux horaires proposés par la compagnie ne conviennent pas à Isabelle. Elle demande donc le remboursement de ses frais. J'étais très étonnée quand j'ai reçu le remboursement. Je ne recevais que le remboursement du vol. Pas de remboursement de l'assurance qui a été prise sur le site. Pas de remboursement du transfert de l'aéroport vers la gare, ni de remboursement du parking pour ma voiture. Et la situation est complètement bloquée parce qu'ils ne veulent pas rembourser. Ils prétendent que leur condition, c'est de rembourser uniquement le vol. Isabelle est prête à aller en justice pour se faire rembourser. Si la nouvelle directive était entrée en vigueur, la compagnie aurait l'obligation de rembourser les différentes prestations puisqu'Isabelle a réservé via un même site internet et payé en une fois en moins de 24 heures. Le service clientèle, je trouve ça vraiment lamentable parce qu'en fait, il n'a moyen de les joindre qu'avec un numéro de téléphone qui est surtaxé à 1 euro la minute. Pour le couple en villégiature en Tunisie, leur voyage se passe beaucoup mieux. Tout est pris en charge dans le forfait, le transport de l'aéroport à l'hôtel et même une excursion. Ici, dans le cadre d'un forfait, les tours opérateurs ont aussi des contrats avec les hôtels. Donc je pense que j'ai tout fait séparer avec le taxi, etc. Au final, je ne suis pas sûre que ça revient moins cher. Et puis, c'est surtout la sécurité. Surtout la sécurité, oui. Pas de surprise en arrivant ici, quoi. Les tours opérateurs et les agents de voyage parlent tout de même d'une concurrence déloyale des sites internet de réservation de vacances. Ces sites ne doivent pas souscrire à des assurances pour couvrir les voyageurs. L'agence voyage doit payer des primes qui sont calculées en fonction du chiffre d'affaires et en fonction du risque par rapport à, quelqu'un qui vendrait sur Internet et qui n'aurait pas évidemment toutes ces restrictions. Il est clair que dans le coût final, il y a une répercussion.
Et parmi ces garanties qu'offrent les professionnels du voyage, celle de la faillite d'un hôtel ou de grève du personnel, ce que ne couvre pas nécessairement une réservation d'hôtel par Internet. S'il y a une grève du personnel, à part se retourner vers la direction d'hôtel, ce que feront j'imagine la plupart des clients, il n'y a évidemment pas beaucoup de recours, si ce n'est que voilà, aller par nous-mêmes chercher un autre hôtel pour le reste du séjour. Les eurodéputés doivent encore convaincre les États membres de l'utilité de ces nouvelles règles, une loi attendue depuis longtemps. Si Géraldine et Bujard avaient réservé les différentes étapes de leur voyage par Internet et qu'il y avait eu un problème avec l'avion, ils se seraient peut-être retrouvés au point de départ à l'aéroport sans solution ni remboursement. Και να περάσουμε σε νέα από το χώρο της υγείας. Οι πισίνες ελκύουν όλο και περισσότερους επισκέπτες εν μέσω οικονομικής κρίσης, καθώς τα ταξίδια εκτός πόλης έχουν καταστεί για πολλούς απρόσιτα. Παρ' όλα αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κολύμβηση σε πισίνες δεν είναι τόσο αθώα όσο φαίνεται και υπογραμμίζουν ότι οι κίνδυνοι που ελοχεύουν για την υγεία δεν θα πρέπει να υποτιμώνται. Μυκητιάσεις, δερματικές παθήσεις και αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας της υπερχλωρίωσης είναι οι συνηθέστερες ενοχλήσεις που μπορεί να προκληθούν από μολυσμένα νερά πισίνας. Αυξημένη συχνότητα καταγράφουν παθήσεις των ματιών σε νεαρά άτομα τα οποία ασχολούνται με θαλάσσια σπορ. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου για βλάβες τόσο από οξία όσο και από χρόνια έκθεση στον ήλιο ανήκουν όσοι έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα και ανοιχτόχρωμα μάτια, τα βρέφη, τα νήπια και τα μικρά παιδιά, καθώς και οι ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί στα μάτια για καταράκτη. Κινδυνεύουν επίσης όσοι έχουν κάνει φωτοδυναμική θεραπεία για εκφύλιση οχράς και όσοι παίρνουν φάρμακα που προκαλούν φωτοευαισθησία, όπως ορισμένα αντιβιωτικά και αντισυλληπτικά. Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι όσοι εργάζονται σε υπαίθριους χώρους το μεσημέρι και όσοι εργάζονται σε χώρους με τεχνητές πηγές της UV, όπως το σολάριουμ και λάμπες φθορισμού. Και να περάσουμε στα νέα από την αθλητική επικαιρότητα της εβδομάδας που ολοκληρώθηκε. Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Γιώργος Παπαγιάννης ξεχώρισαν με την απόδοσή τους στις διοργανώσεις των εφήβων και το όνομά τους ακούγεται ήδη στην άλλη μεριά του Ατλαντικού. Τέταρτη θέση στον κόσμο, πρώτη στην Ευρώπη, οι έφηβοι μας έκαναν υπερήφανους στο φετινό καλοκαίρι και οι δύο από τους παίκτες που ξεχώρισαν τόσο στην Κρήτη όσο και στο Βόλο ήταν ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και ο Γιώργος Παπαγιάννης. Αμφότεροι ανήκουν στον Παναθηναϊκό και ειδικά για τον πρώτο τα θετικά σχόλια είναι πάρα πολλά. Ο Μανιουέλ Ντα Κώστα έβαλε την Τρίτη την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, ολοκληρώνοντας έτσι την μεταγραφή του στους πρωταθλητές Ελλάδος. Ο Μαροκινός Στόπερ, που είναι επιλογή του Μάρκο Σίλβα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι θα φορά τη φανέλα της ομάδας του Πειραιά. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και ο Σεμπά, καθώς ο 23χρονος Βραζιλιάνος Εκστρέμ υπέγραψε το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους. Ο Σεμπά έφτασε τις προηγούμενες ημέρες στην Ελλάδα, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του νεαρού άσου. Και να περάσουμε τώρα σε θέματα από την τοπική επικαιρότητα. Στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Περιστερίου συνεχίζονται οι παραστάσεις θεάτρου σκιών και κινηματογραφικές προβολές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη για τον μήνα Αύγουστο στο Καταπράσινο Θέατρο Ελιά και Δάφνη του Άλσους της πόλης. Η ώρα έναρξης καθορίζεται στις 8:30 μετά μεσημβρίας και η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού διοργάνωσε χθες Σάββατο 22 και σήμερα Κυριακή 23 Αυγούστου ένα διήμερο πανηγύρι προς τιμήν της χάρης της Παναγίας της Φανερωμένης. Η Δημοτική Αρχή Παπάγου Χολαργού προσκάλεσε όλους τους πιστούς να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις το διήμερο αυτό. Την Παρασκευή στις 28 Αυγούστου και ώρα 8 μετά μεσημβρία στα Μέγαρα, στο χώρο του Άλσους Θεόγνιδο στα Πευκάκια, θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια της γιορτής τοπικής ανάπτυξης 7η Μεγάρων Γη, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Στην συγκεκριμένη γιορτή συμμετέχουν παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, έμποροι και επιχειρηματίες. Παράλληλα, θα υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στον χώρο του Ανοιχτού Δημοτικού Θεάτρου. Η γιορτή διοργανώνεται από την Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση του Δήμου Μεγαραίων με τη συνεργασία του Δήμου και των τοπικών φορέων. Σκοπός της έκθεσης είναι η στήριξη του παραγωγικού ιστού των Μεγάρων και της Νέας Περάμου, η προβολή των τοπικών αγροτικών προϊόντων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής και η ανάδειξη του πατροπαράδοτου τρόπου ζωής των κατοίκων των Μεγάρων και της Νέας Περάμου. Επίσης, στόχος είναι η συγκέντρωση σχολικών ειδών για ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων μαθητών και φαρμάκων για την ενίσχυση του κοινωνικού φαρμακείου με ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Μεγαραίων.
Με ατελείωτο χορό και κέφι, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, το Μαρκόπουλο τίμησε τους τοπικούς καλλιτέχνες στην Κυριακάτικη πεζοδρόμηση της Κεντρικής Πλατείας, στη μουσική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 16 Αυγούστου, στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων του Δήμου Μαρκοπούλου και της Κοινοφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Μαρκοπούλου. Παρά το γεγονός τόσο της κορύφωσης των διακοπών του 15 Αυγούστου, όσο και της ακύρωσης της προγραμματισμένης εμφάνισης του γνωστού τραγουδιστή Θέμη Αδαμαντίδη στην εκδήλωση, οι συμπολίτες από την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων ανταποκρίθηκαν με τη μαζική τους παρουσία στο κάλεσμα του Δήμου για μια μοναδική αυγουστιάτικη μουσική βραδιά με τοπικούς καλλιτέχνες, κατακλείζοντας την κεντρική πλατεία από νωρίς το βράδυ. Και να παραμείνουμε στον ίδιο Δήμο, ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Κοινοφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου την Παρασκευή στις 28 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ θα ανεβάσει τη θεατρική παράσταση «Ο Παππούς ο Έσωπος» από το διάχρονο θέατρο της Μέρης Βιδάλη στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Επιπλέον, ο Δήμος Μαρκοπούλου απευθύνει κάλεσμα προσφοράς τροφίμων μακράς διαρκείας για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου του Δήμου. Και σε αυτό το σημείο η εκπομπή ανασκόπηση της εβδομάδας ολοκληρώθηκε. Από εμένα και τους συνεργάτες του Attica TV σας ευχόμαστε να έχετε μία καλή εβδομάδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Να είστε καλά. Γεια σας.